Λοιπόν, σύνορα, χιούμορ, μηχανική μετάφραση, κανείς δεν είναι κανενός. Πώς τα συνδέουμε. Λοιπόν, στα 28 χρόνια που κλείνω, που σε λίγο καιρό που είμαι μεταφράστρια, νομίζω ότι μπορώ με σχετική ασφάλεια να πω ότι έχω δοκιμάσει τα πάντα, ακουμπήσει τα πάντα έστω και λίγο. Ένα πράγμα δεν τόλμησα να ακουμπήσω, ήταν το χιούμορ. Διότι παρόλο που συχνά πυκνά στην οικογένεια γίνομαι αντικείμενο σχολείων του τύπου «Κορίτσια, η θεία σας είναι μεγάλο σούργελο». «Μη λες τη θεία μας σούργελο». «Θεία, τι είναι σούργελο». «Πολύ αστεία, παιδί μου». «Εντάξει, μπαμπά, η θεία μας είναι σούργελο». Έχω απόλυτη επίγνωση ότι μπορεί να είμαι σούργελο άνετα σε μία γλώσσα κάθε φορά, αλλά αν εξαρτιόταν από μένα, αυτές τις τζερεμεδότα λιμπάνο φυρφυρικές που κάνουν με τα παιδιά της ηλικίας μου να τις περάσω σε άλλη γλώσσα, θα είχαν μείνει για πάντα, απελπιστικά παγιδευμένες στα σύνορα, δεν θα τις είχα περάσει εγώ απέναντι ποτέ. Ευτυχώς, έχουμε την τύχη να υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι στην αμετάξη μας, που αναμετριώνται με το θηρίο και μας περνάνε από τα σύνορα, να είναι καλά. Υποκλίνομαι και στον κύριο Παναγιωτίδη, διότι από την πρώτη συνέντευξή του που διάβασα, με έκανε Παναγιωτιδίτσα, κατά το Ρουβίτσα, και αποκατέστησε τη φήμη μου στη γλωσσολογία, αποκατέστησε την πίστη μου στη γλωσσολογία, η οποία μέχρι τότε, η αντιδράση που μου προκαλούσε ήταν κάτι σαν το κοριτσάκι του εξορκιστή, γύριζε το κεφάλι. Γιατί είχα συναντήσει γλωσσολόγους, οι οποίοι είχαν την κακή συνήθεια να αντιμετωπίζουν τη γλώσσα ως ένα πτώμα που το βάζουμε πάνω σε ένα τραπέζι και καθόμαστε όλοι από πάνω και κόβουμε. Το περισσότερο καιρό έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκινήσαμε να κόβουμε, αλλά εκεί εμείς κόβουμε. Και μου θύμισε, σας ευχαριστώ πραγματικά, ότι υπάρχει μία γλωσσολογία που είναι πολύ cool, έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι ανθρωποκεντρική και θυμάται ότι η γλώσσα δεν είναι ένα πράγμα κάπου εκεί έξω από μας, ένα άγριο θηρίο να το καθυποτάξουμε, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που είναι μαζί μας, που περπατάει δίπλα μας, που εξελίσσεται, που μεγαλώνει μαζί μας και μεταλλάσσεται, όπως μεταλλάσσονται και ανάγκες που καλείται να καλύψει. Περιμένω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον να μου εξηγήσει πώς γίνεται να σπάνε τα νεύρα μας, την ίδια στιγμή να σπάνε τα νεύρα μας όλοι αυτοί που προτεραιοποιούν την ιεράρχηση και αιμογλοβινοποιούν την αιμοσφαιρινή και την ίδια στιγμή να υπάρχουν κάποιοι άλλοι μάγοι των λέξεων και της γλώσσας που μας κάνουν να τραγουδούμε από ευτυχία υπερφυσικά λιγκουτσι γουτσι καλυρίο. Είναι λέξη μάγικη, με κέφι και με μπριό. Θα σας αφήσω λοιπόν κάπου εδώ με πιο ευχάριστες σκέψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη και Κωνσταντίνα, που είστε πάντα εξαιρετικοί συνεργάτες. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ και σας εύχομαι μία super καλυφραντζελίστικ εξπιαλιντόσιους Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης.